Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είμαι στο Kitchen Lab, είμαι στην εξοχή. Είπα να πάρω βόλτα την Αφρικάνα μου και να πάω να μαγειρέψω έξω. Οπότε σκέφτηκα να κάνω ένα σούπερ δυναμωτικό πρωινό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα καλό πρωινό σου δίνει τη δύναμη να κάνεις όσους γύρους θέλεις. Εσείς βέβαια μην το δοκιμάσετε σπίτι σας, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατον, γιατί δεν έχετε πίστα. Θα σας δείξω το πώς μπορείτε να φτιάξετε το super duper καταπληκτικό βρώμικο. Η συνταγή είναι πανεύκολη του 5 λεπτού, ίσως 10 λεπτά, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε λαχανικά. Για να φτιάξουμε ένα κόλσλο χρειαζόμαστε κρεμμυδάκι, χρειαζόμαστε λίγο καρότο, ίσως να βάλουμε λίγο πράσινο μήλο, θα βάλουμε σίγουρα λάχανο και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τα ψιλοκόψουμε. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε ένα κρεμμύδι, λεπτές φετούλες εδώ και ρίχνουμε όλα τα λαχανικά μας μέσα. Το βάλω από εδώ για να βοηθήσω και το σκηνοθέτη να βλέπει καλύτερα τα πλάνα. Καρότο, όσο πιο λεπτό το κόψουμε τόσο καλύτερα, οπότε κόβουμε στη μέση και μετά εδώ σιγά σιγά κόβουμε σε λεπτές φετούλες. Πάει και το καροτάκι μέσα. Ήρθε η ώρα για τον πρωταγωνιστή από το κόλσλο, που είναι ο κύριος λάχανος. Μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω και λίγο μήλο, πράσινο. Οπότε κόβουμε το μηλαράκι μας, λεπτές φετούλες. Και μόλις τελειώσουμε με όλα τα λαχανικά μας, κοιτάξτε εδώ, ρίχνουμε λίγο ξυδάκι μέσα, ξύδι από λευκό κρασί, μηλόξυδο, ένα απαλό ξύδι. Εδώ, αλάτι και πιπέρι. Και το αλάτι μαζί με το ξύδι τώρα θα μαλακώσουν τα λαχανικά μας και θα δώσουν ακριβώς τη σύσταση που πρέπει να πάρουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τρίψουμε με πάρα πολύ δύναμη. Και μόλις μαλακώσουν πολύ τα λαχανικά πρέπει να έχουν αυτή τη σύσταση, το βλέπετε. Είναι σαν τουρσί. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τις τελικές πινελιές. Δηλαδή, θα βγάλουμε λίγο σέλερι εδώ. Χοντροκόβουμε εδώ πέρα το σέλερι και εδώ πέρα τα κοτσανάκια τα ψιλοκόβουμε. Και βέβαια για να δέσει όλη αυτή η σαλάτα χρειάζεται να προσθέσουμε λίγο μαγιονέζα. Για αυτή όλη την ποσότητα από τα λαχανικά το πολύ να ρίξετε 2 με 3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα. Και κοιτάξτε εδώ, μόνο με 2 κουταλιές της σούπας έγινε καταπληκτικό. Και το μόνο που χρειάζεται τώρα να κάνουμε είναι να ψήσουμε τα λουκάνικά μας. Έχω εδώ πέρα την γκριγιέρα μου. Έχω πάρει 4 υπέροχα χωριάτικα λουκάνικα. Θα τα χαράξω λίγο εδώ για να ανοίξουν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να χαράξουμε και να τα ρίξουμε πάνω στη σχαριέρα μου. Και τα λουκάνικα είναι έτοιμα. Οπότε ήρθε η ώρα να συνθέσουμε ένα ωραίο σάντουιτς. Μία ολόκληρη πακέτα. Θα την ανοίξω.
Έχω πάρει μουστάρδα Dijon, καυτερή μουστάρδα. Θα ρίξω μέσα στο ψωμί, εδώ, την υπέροχη σαλάτα μας, το κόλσλο. Ένα ολοκληρωμένο γεύμα πρέπει να τα έχει όλα. Και φυσικά, πάνω από το κόλσλο, θα μπουν τα λουκάνικα. Κοιτάξτε εδώ. Νομίζω φτάσανε ακριβώς, ούτε να τα είχαμε μετρήσει. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το πιο υπέροχο σάντουιτς που μπορείτε να ετοιμάσετε για να σας γεμίσει ενέργεια. Και νομίζω ότι μετά από ένα τέτοιο σάντουιτς ήρθε η ώρα να οδηγήσουμε την Αφρικάνα μας. Έχουμε πάρει και την ενέργεια που πρέπει.